Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαστε. Κοίταξε, εγώ έχω δύο φοιτητές στην Αγγλία. Α, ναι. Ναι. Γι' αυτό μπορώ να μιλήσω από πρώτο χέρι το τι σημαίνει να έχεις παιδί μακριά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τις πρώτες μέρες βέβαια, όπως οι περισσότεροι, τους λέγαμε εντάξει παιδιά ψύχρεμα, να είστε δυνατοί. Είναι όλα τα παιδιά, δεν είστε μόνοι σας κτλ. Ο γιος μας εντάξει, το πήρε πολύ χαλαρά. Μου λέει εντάξει, μαμά, θα μείνω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κόρη μας που είναι λίγο πιο ευαίσθητη, της βαριθάνηκε, ήθελε να έρθει, αλλά την κρατήσαμε, της είπαμε όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα μείνεις όπως μείνανε τα περισσότερα παιδιά και θα το περάσετε παρέα. Ναι. Όμως όσο περνούν οι μέρες, η αλήθεια είναι ότι αρχίζουμε να ανησυχούμε, γιατί δεν υπάρχει κάποια ελεγχόμενη κατάσταση στην Αγγλία. Τα πράγματα δυσκολεύουν, δεν υπάρχουν πράγματα στα σούπερ μάρκετ και φοβόμαστε ότι αν κλείσουν τελειωτικά τα αεροδρόμια, τι θα γίνει με τα παιδιά μας. Δηλαδή δεν γίνεται να τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Εντάξει, έχουμε πίστη, προσευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά θέλουμε να έχουμε και εμείς κάποια στιγμή τον έλεγχο. Τι θα γίνει το αύριο, δεν το ξέρουμε. Ναι. Υπάρχει ανασφάλεια. Χριστίνα μου, αυτή τη στιγμή πώς τους βρίσκεις εσύ, τα παιδιά σου, σε ποια φάση βρίσκονται με όλο αυτό που σημαίνει στην Αγγλία? Γιατί είναι καλά, είναι καλά προς το παρόν. Και εμείς προσπαθούμε έτσι να τους δυναμώσουμε, να τους, ειδικά είπαμε στην κόρη που είναι πιο ευαίσθητη, ότι να είσαι δυνατή, θα το περάσεις, να προσέχετε. Εντάξει, τώρα θυμηθήκανε στην Αγγλία να αρχίσουν να απαγορεύουν την κυκλοφορία. Τόσο καιρό ήταν ανεξέλεγκτα τα πράγματα, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια από την αγγλική κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες. Κυκλοφορούσαν όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνωστισμό στα τρένα, στα μετρό, στους κοινόχρηστους χώρους, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν υπήρχε καμία πρόνοια. Τώρα όταν είδανε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, ότι άρχισε να εξαπλώνεται η αρρώστια, αρχίσαν να βάζουν μέτρα. Αλλά νομίζω είναι αργά. Δηλαδή δεν υπήρξε καμία πρόνοια. Ναι, ήδη υπολογίζουν ότι έχει νοσήσει τεράστιος αριθμός πληθυσμού στην Αγγλία. Ακριβώς. Και φοβόμαστε. Δηλαδή, άμα αρρωστήσει το παιδί μας και είναι μακριά, δεν υπάρχει κανένας γιατρός που μπορεί να τους δεχτεί, κανένα νοσοκομείο, τι γίνεται? Νομίζω είναι αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε Κύπριου πολίτη κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ναι. Οι συγκάτοικοι των παιδιών μας που είναι ξένοι, της κόρης μας είναι μια Ιταλίδα και μια από τη Σιγκαπούρη, έχουν πάει πίσω. Δηλαδή στην Ιταλία που γίνεται χαμός, ήταν οι πρώτοι που φύγανε οι Ιταλοί φοιτητές. Ναι. Και το άλλο το κορίτσι από τη Σιγκαπούρη. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το δεν σας δεχόμαστε. Να καταλαβαίνω. Να υπάρξει μια οργανωμένη κάθοδος, να δείχνουμε όλοι μαζί, να μην μπορεί το σύστημα το δικό μας να τους δεχτεί, να διπλασιαστούν οι κλίνες στα διάφορα... Στην καραντίνα, στα σημεία, ναι. Στα ξενοδοχεία αυτά που είναι, γίνεται η καραντίνα, ναι. Να έρχονται σταδιακά λίγοι, ναι. Να μείνουν 15 μέρες όπως προνοεί ο νόμος, ναι, αλλά να επιστρέψουν κάποια στιγμή. Ναι. Έστω σταδιακά, έστω με κάποια σειρά προτεραιότητας, σε παιδιά που έχουν κάποια θέματα υγείας και τα λοιπά. Αλλά αυτό το απαγορεύουμε, νομίζω ότι δεν είναι λογικό. Χριστίνα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε άλλα νέα σε ό,τι έχει να κάνει. Ναι, ήδη υπάρχει μια κινητικότητα. Έχουμε οργανωθεί οι γονείς, πιέζουμε κάπως τα πράγματα. Νομίζω ότι θα εισακουστούμε. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και από ό,τι είπα προηγουμένως και στην Παναγιώτα, μιλώντας και χθες και σήμερα, έτσι και με τον Υπουργό, υπάρχει έντονη κινητικότητα και ο ίδιος είναι σε επαφή με πάρα πολλούς φοιτητές. Έχει ήδη μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του και νομίζω ότι θα ακούσουμε έτσι... Ναι, το ακούσαμε και εμείς χθες και κάπως ησυχάσαμε, είπαμε ότι... Κάτι γίνεται, κάτι κινείται τέλος πάντων. Για να δούμε.